Ιβόνη και την Ιβόνη. Σαν οικογένεια. Ναι. Και η Ιβόνη όταν με είδε μου είπε, ωραία, θα πας εκεί, στην Έλενα Χριστοπούλου, που είμαστε μαζί από τα 14 μου. Και έτσι ξεκίνησε. Στην Έλενα. Ναι. Είναι φοβερή η Έλενα. Ναι, είναι. Εντάξει, χρόνια μαζί και την αγαπώ πολύ. Άρα έτσι μέσω κάποιων γνωριμιών ξεκίνησες να δουλεύεις. Ναι, ναι. Αλλά είχες κάποιον από την οικογένεια που πάντα ήταν δίπλα σου. Πάντα, ναι, πάντα ήταν κάποιος μαζί μου, γιατί υπήρχε ο φόβος του να παρασυρθείς ή το οτιδήποτε. Δεν... Και εγώ πρώτη φορά το έκανα. Αλλά εντάξει, μετά ξέρεις ότι εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα δουλέψεις, τους ξέρεις, γνωρίζεστε. Μετά από 2-3 χρόνια δεν έχεις να δεις κάποιους άλλους, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό όμως, όταν πήγα, πάλι ήρθαν οι γονείς μου. Δηλαδή... Θα ήθελες να ζεις στο εξωτερικό και να συνεχίσεις εκεί? Προς το παρόν δεν θα ήθελα. Μ' αρέσει η Ελλάδα, μ' αρέσει να μένω εδώ, η νοοτροπία. Εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα από άποψη δουλειάς. Θα ήθελα κάποια στιγμή να φύγω, αλλά ίσως. Όχι τώρα. Τώρα πρέπει να πάρω κάποιες βάσεις και αυτός είναι ο στόχος μου για τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη σου δουλειά σαν ηθοποιός ήταν με τον Μπρούσκο. Ναι. Και πώς υποδέχτηκαν οι υπόλοιποι της παρέας? Ηθοποιοί που είναι και κάποιοι πολύ παλιοί με μεγάλη εμπειρία. Ήτανε όλοι άψογοι. Ήτανε πολύ ωραία συντροφιά αυτά τα χρόνια της δουλειάς. Και πραγματικά με αγκάλιασαν και... Με αγάπη, με καλωσόρισαν στην παρέα τους. Κοιτάξτε, έχει να κάνει βέβαια, δεν είναι μόνο η ομορφιά, έχει να κάνει και με την παιδεία που έχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εσύ ήσουν ένα κορίτσι το οποίο διάβαζες. Για ποιο λόγο, γιατί να μην σε αγκαλιάσει κάποιος? Δηλαδή, καμιά φορά λένε, α, μια κοπέλα που είναι στο modeling και θέλει να γίνει ηθοποιός. Έχει να κάνει όμως με το χαρακτήρα και πώς συμπεριφέρεται μέσα σε μια ομάδα όλο αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο δυσκολεύεις τον άλλον που είσαι μαζί του στη δουλειά. Αν είσαι συνεπής. Αν είσαι συνεπής, αν έχεις διάθεση να μάθεις ή αν ξέρω εγώ, είσαι λίγο ξερόλας. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πήγα, τους είπα ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά είμαι εδώ για να μάθω. Και όντως έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και παράλληλα με τη δουλειά, κάνω τα μαθήματά μου, κάνω την προσωπική μου προσπάθεια για να έχω μια. Ξέρεις, αξιοπρεπή, ναι, εμφάνιση και μια εξέλιξη στη δουλειά μου. Τώρα, εκείνη την ημέρα που είχαμε κάνει το γύρισμα, υπήρχαν κάποια έτσι, ξέρεις, λογάκια, ναι, ότι είσαι ζευγάρι τότε με τον... Με τον Ανδρέα. Με τον Ανδρέα Γεωργίου. Ναι, εντάξει. Ο Ρέμος έφταιγε, γιατί, θα σου πω, είχε πει τον Μπρούσκο, δεν κάνει τίποτα και κάτι, δεν θυμάμαι, ένα παιχνίδι της βραδιάς, ότι, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μου λέει, έλα σήκω, λέει, να χορέψουμε, γιατί, ξέρω εγώ, πρέπει να, ξέρεις, να δείξουμε τον Μπρούσκο λίγο. Και, ναι, βγήκανε κάτι λογάκι, αλλά χωρίς λόγο. Εντάξει, ο Ανδρέας είναι πολύ φίλος και τον αγαπώ πάρα πολύ και με έχει στήριξει πάρα πολύ στη δουλειά, αλλά όχι, ποτέ δεν ήμασταν μαζί. Εκεί όμως γνωρίστηκες με το Ρένο. Είχατε γνωριστεί από πριν? Με το Ρένο είχα γνωριστεί σε μία πρεμιέρα του Μάριο Αθανασίου. Είχαμε γνωριστεί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κάτι τότε, τίποτα βασικά. Και στο πρωινό, το βράδυ εκείνο, πάλι δεν υπήρχε τίποτα. Εσένα δεν σου είχε περάσει από το μυαλό. Καλά, γνωρίζοντας λίγο το Ρένο, ο οποίος είναι ένα συμπαθέστατο αγόρι και γλυκός και ευγενικός, μάλλον θα του είχες αρέσει από την πρώτη στιγμή. Έτσι λέει. Δεν ξέρω. Το έχει πει και σε δηλώσεις εμάς στην εκπομπή. Ο Ρένος, μιλάμε για το Ρένο Ρότα βεβαίως, ένα πολύ γλυκό αγόρι. Ο Ρένος, εγώ από πλευράς μου δεν είχα... Δεν είχε περάσει από το μυαλό καθόλου, βρε κλαίλιο, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι σαν ζευγάρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον πολύ συμπαθούσε στην αρχή. Ήτανε λίγο τα συναισθήματα. Τι εννοείς δεν το συμπαθούσε? Σου έβγαζε κάτι το... Ο Ρένος, να σου πω, ο Ρένος είναι ένα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί και συνεσταλμένο. Και αυτό, άμα δεν το ξέρεις, νομίζεις ότι ο άλλος δεν σου μιλάει γιατί, ξέρω εγώ, είναι κάπως, το παίζει κάπως. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι ο Ρένος. Είναι η άμυνά του αυτή. Ναι, και εγώ το είχα πάρει ότι εντάξει, ποιος νομίζει ότι είναι και οκ. Okay. Άρα δεν είναι τόσο εξωστρεφής. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου. Α, δεν είναι. Μόνο στους δικούς του ανθρώπους. Είναι συνεσταλμένος. Ναι, ναι, είναι πιο συναισθαλμένο παιδί. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι έτσι σε μία πρώτη γνωρίμη. Είμαι πιο κοινωνική. Ο Ρένος είναι λίγο πιο μαζεμένος. Και έτσι νόμιζα ότι απλά
Σε σνοπάρει. Ναι, και δεν έδινα σημασία. Μετά εντάξει, με κέρδισε, οπότε. Αυτό έκανε το πρώτο βήμα. Πού είναι η καμέρα? Γιατί έχει γίνει πολλά για αυτό το θέμα. Για να καταλάβω, για να τα βάλουμε όλα στη θέση του. Κοίτα. Με κέρδισε ο Ρένος και από εκεί και πέρα, επειδή μου αρέσει να επιλέγω και εγώ τους ανθρώπους, έκανα και εγώ τα βήματά μου. Και πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Που βέβαια κάποιος από έξω θα μπορούσε τώρα να πει, αυτή η κοπέλα, όχι για το Ρένο, αλλά γενικά τόσο όμορφη που είσαι, ότι μπορεί να έχει μάθει να τα έχει όλα έτοιμα και να μην παίρνει στην διαδικασία να κερδίσει κάποιον. Δεν είσαι έτσι, εσύ είσαι... Είσαι ίσα που αυτό δεν συνέβαινε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή πάντα με χώριζα αν κάτι συνέβαινε. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, με το Ρένο δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχουμε. Είναι ωραίο. Είναι περίεργο, είναι ωραίο. Είναι περίεργα ωραίο και... Έχει πει σε δήλωσή του ότι θέλει να είσαι η μαμά των παιδιών. Τι έχει το μικρόφωνο, με φάγατε σήμερα, συγγνώμη. Πού να το πάω, να το βγάλω, να το κάνω έτσι. Έχει πει στη συνέντευξή του, νομίζω, ότι θα ήθελε να είσαι η μαμά των παιδιών του. Ναι, ο Ρένος είναι μεγάλος τρόλερ. Τι εννοείς? Εντάξει, του αρέσει να πειράζει στα social και τα λοιπά. Σίγουρα είναι κολακευτικό να ακούς τέτοια πράγματα. Τώρα θα δείξει όλο αυτό. Μακάρι. Ναι, αλλά για έναν άντρα πάντως να το ακούς από έναν άντρα μάλλον είναι πολύ γλυκό. Είναι πάρα πολύ γλυκό και... Μένετε μαζί, Κλέλια? Στο περίπου. Στο ναι, περίπου. Ωραία. Θα ήθελες να είστε σε μία παραγωγή μαζί? Το έχετε σκεφτεί? Κοίταξε, το Ρένο τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ σε κάτι? Έχουμε συνεργαστεί στην πρώτη μου θεατρική παράσταση, όπου και ουσιαστικά γνωριστήκαμε καλύτερα. Ποια ήταν η πρώτη σου θεατρική παράσταση? Ήταν στο Θέατρο Αθηνά, το λεγόταν Ένα Εξοχικό Παρακαλώ. Ωραία. Και έγινε το καλοκαίρι που πέρασε. Και εκεί γνωριστήκαμε ουσιαστικά και δεθήκαμε περισσότερο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό, τον θαυμάζω και δηλαδή αντικειμενικά. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε, γιατί έχει πράγματα να σου δώσει. Τι ωραίο ζευγάρι, παιδιά, και τα δύο νέα παιδιά, όμορφα. Και μου αρέσει πολύ ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, όταν άλλος εκδηλώνεται και είναι αυθεντικό και αληθινό, μένει και εκεί που είναι, τόσο όσο. Από το να... Γιατί βλέπεις τώρα ότι κάποιος άλλος, ξέρεις, εάν δεν μιλούσατε σε κάποιες έτσι απλές συνεντεύξεις, τότε θα είχε μεγενθηθεί ίσως, καταλαβες, και δημιουργήσει ένα κάτι γύρω από όλο αυτό, από όλη αυτή τη σχέση. Αλλά εδώ φαίνεται μια ωραία παιδικότητα για μένα, μια ωραία, με μια αθωότητα το αντιμετωπίζετε όλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας κάνουν ερωτήσεις από εδώ και από εκεί, δεν έχουμε να πούμε κάτι, δηλαδή... Η μαμά τι λέει και ο παπάς? Για ποιο? Για τον Ρένο? Ναι, δεν τον έχουν γνωρίσει? Ναι, είναι χαρούμενη γιατί είμαι χαρούμενη. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, με τον Μπρούσκο τώρα τι κάνετε? Στις 8 παιδιά τον Μπρούσκο, έτσι? Ναι, έχει αλλάξει ώρα. Κάθε βράδυ στις 8. Τώρα στον Μπρούσκο, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά, και αυτό είναι έτσι κάπως περίεργο για μας. Ξέρεις το τέλος? Το τέλος δεν το ξέρω και νομίζω πως το ξέρει μόνο η Βάνα, ο Ανδρέας και ο Κούλης. Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ακόμα έχω για να πάρω το τέλος κάποια επεισόδια. Εντάξει. Έχουμε κάποια νέα, γιατί εγώ με το Νεκτάριο... Τι γίνεται με το Νεκτάριο? Παντρευόμαστε. Μάλιστα. Και έτσι θα υπάρξουν και κάποια ευτράπελα. Στο γάμο, εννοείς? Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι, γιατί δεν έχω πάρει τα επεισόδια. Απλά επειδή έχω μιλήσει με τη σεναριογράφο, ξέρω αυτό, ότι παντρευόμαστε και ότι θα σήμουν κάποια πραγματάκια, αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Πόσες χρονιές, παιδιά, τον Μπρούσκο, που φτάσαμε τώρα στο τέλος? Τέταρτη σεζόν. Είναι η τέταρτη σεζόν. Μια οικογένεια δημιουργήθηκε. 4 χρόνια δουλειά με τους ίδιους συνεργάτες, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσμο. Έχεις κλείσει για κάτι άλλο? Κάνω συζητήσεις, προς το παρόν δεν έχω κλείσει. Έχω κάποιους στόχους για αυτή τη χρονιά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί
θέμα όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να σε χαίρω τη δική σου και να χαίρεσαι το μικρό της οικογένειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά φιλάκια. 8 η ώρα Μπρούσκο. Γεια σας.